Αυτή η αγωνιστική ήταν η αποκαθήλωση των πλουσίων. Η αποκαθήλωση των δύο, η αποκαθήλωση των δυνατών, η αποκαθήλωση αυτών που μας πρίξαν τα αρχίδια με τους διαιτητές ο ένας για τον άλλον. Αποκαθηλώθηκε ο ΠΑΟΚ με τους φίλους Ξάνθη, Βόλους, Ατρόμητος και τα τι αυτά. Αποκαθηλώθηκε και ο Ολυμπιακός πιο μπροστά με τις τρεις ισοπαλίες όταν έπαιξε με 4-4-2 χωρίς το Βαλμπουένα. Και να που έρχεται τώρα ο Βαλμπουένα στη ζωή μας για να παίξουμε στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Λέμε πριν το μάτς, αφού παίζει ο Βαλμπουένα, ο Ολυμπιακός θα είναι άλλος Ολυμπιακός. Θα είναι ένας Ολυμπιακός ο οποίος θα παράξει από το κέντρο, θα πάρει μπάλα, θα πάρει κατοχή, θα παίξει με τα εξτρέμ, θα γίνουν σέντρες, θα γίνουν φάσεις. Το γεγονός ότι ο Βαλμπουένα έπαιξε και ήταν ανέτοιμος, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν ήταν ακόμα στα καλά του για να παίξει, αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού στο ρόστερ του. Δηλαδή όταν παίζει με 4-4-2 σε μάτς μικρά, υποτίθεται με πολλά εκατομμύρια μπάτζετ και δεν μπορεί να κερδίσει και να παράξει ποδόσφαιρο. Γιατί όταν παίζουν οι δύο σεντερφόρ, ο Λαρμπί και ο Γκερέρο, δεν είναι αυτή η killer της μεγάλης περιοχής και ούτε είναι εκπαιδευμένη στο να παίζει ένας μπροστά, ένας πίσω. Δεν γίνονται κινήσεις τέτοιες ώστε να πάρουν την μπάλα από τα πλάγια και να κάνουν γκολ. Παίζει ο Βαλμπουένα σαν δεκάρι. Και ο Βαλμπουένα δεν βλέπετε. Δεν έχει πάρει ρυθμό στο παιχνίδι του. Δεν έχει πάρει. Τον είδα ότι είχε υπάρχει και κάποια κιλά ο άνθρωπος. Και βλέπω και ένα Μπουχαλάκι και ένα Καμαρά οι οποίοι μπαίνουν. Θα ρίσκει είχαν φάει 4 βασιλόπιδες ο καθένας με πολύ ανέκρηκτα βήματα. Ιδιαίτερα ο Μπουχαλάκης αλλά και ο Καμαράς στα μαρκαρίσματα. Έχουμε σημειώσει εδώ 6 φάσεις στο φάση-φάση. Η κακή χάφ του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, και επιθετικά και αμυντικά. Έχουμε ένα Μπουχαλάκι που πάει να σουτάρει πάνω στα σώματα αργή. Έχουμε ένα Γιώχανσον που περνάει σαν σταματημένο τον Καμαρά, σαν να περνάει πόρση δίπλα από Ζάσταβα στο χώρο του κέντρου. Έχουμε τα δύο χαφ του Παναθηναϊκού να κάνουν δοκάρι, ο Δόνης με τον Κουρμπέλη, που έρχονται πολύ επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και το σουτ πάει λίγο έξω, χτυπάει και στο δοκάρι. Να πω ότι έχουμε γκολ του Παναθηναϊκού, το οποίο σωστά ακυρώνεται, αλλά ξεκινάει από εκεί όλη η ιστορία. Είναι 5 χαρακτηριστικές φάσεις, γίναν και άλλες βέβαια, όπου ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει την κατοχή, παίρνει την μπάλα και καθιστά αδύναμο τον Βαλμπουένα να παράξει. Ο Βαλμπουένα είναι πολύ πιο μπροστά, γιατί όντως δεν είναι στα καλά του, δεν παίρνει πολλά μέτρα και ο Μπουχαλάκης με τον Καμαρά δεν μπορούν να παράξουν, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι, όπως προείπαμε, έχουν προβλήματα από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο την τετράδα του Παναθηναϊκού στο κέντρο του γηπέδου και λίγο πιο πίσω. Οι άλλοι 4 είναι 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού και οι 2 φορ να πιέζουν τους Σεμέδο και τους υπόλοιπους. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή, κάτι το οποίο το μάτς το κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτό το όλο σκηνικό. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει την τετράδα του πίσω, δεν μπορεί να βγει και έχει μπλοκαριστεί από αυτή την όλη την ιστορία. Έχει χάσει όλο το χώρο του κέντρου. Έχει χάσει όλο το χώρο του κέντρου. Και είναι κακός και ο Μασούρας, ο οποίος σε 2 φάσεις, αν μπορέσουμε να τις βρούμε, χάνει τον Γιώχανσον 2 φορές, τον ανάλογο παίκτη του δηλαδή, στην πλευρά και δημιουργείται 2 μεγάλες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό από το δεξί του μπακ. Δηλαδή, λέμε ο Μασούρας δεν είναι καλός στο τελείωμα, είναι μέτριο στην τρίπλα, αλλά μαρκάρει. Ούτε μάρκαρε εδώ. Και τελειώνει λοιπόν ένα πρώτο ημίχρονο, όπου πραγματικά ο Παναθηναϊκός έδωσε πάρα πολλά, αλλά δεν πήρε γκολ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έρχεται το δεύτερο ημίχρονο. Από το 55ο έως το 65ο λεπτό γίνονται πολλά φάουλ στο χώρο του άξονα του Παναθηναϊκού. Γίνονται φάουλ κόπωσης, φάουλ από αυτά που λέμε χάσιμο κάποιων μέτρων στον αγωνιστικό χώρο και αυτό έχει να κάνει με μια αλλαγή που έχει γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει πάει το Βαλμπουένα στην αριστερή μεριά, έχει βγάλει τον κακό Μασούρα και έχει βάλει τον Μπενζιά σαν δεκάρι. Ο Μπενζιά βέβαια σαν δεκάρι δεν μας έπεισε και πολύ, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι για να δείξει στον Ολυμπιακό ότι καλώς τον πήραν. Έκανε μέτριο ως κακό παιχνίδι και αυτός, αλλά σίγουρα
έκανε πιο επικίνδυνο τον Ολυμπιακό, έκανε πιο επικίνδυνο τον Ολυμπιακό στο χώρο της επιθετικής γραμμής πίσω από τον φορ. Και ο Λάζαρος όταν πήγε στο 60 λεπτό στη θέση του Ποντένσε, που ήταν και αυτός μέτριος, δημιουργήθηκε μια κατάσταση με Βαλμποενά, Λάζαρο και Μπενζιά δεκάρι καλύτερη. Κουράστηκε και ο Δόνης με τον Κουρμπέλη, και έτσι επήρθε η ισορροπία στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός για να έπαιρνε κάτι έπρεπε να προηγηθεί, στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Αφού δεν το έκανε, με τέτοια πίεση στο χώρο του κέντρου, βιολογικά δεν θα μπορούσε να αντέξει το δεύτερο ημίχρονο. Κάπως έτσι μπήκε και το γκολ του Ολυμπιακού σε πρώτη εκτέλεση. Και φυσικά εδώ έχουμε να κάνουμε και με δύο center back μέτρια, τον Σέγκελφελντ και τον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρας πήγε πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα χαμηλά, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πολλά σωματικά προσόντα ψηλά. Ήταν και μέτριος χαμηλά, οπότε ένα από τα δύο έπρεπε να τα έχει, βελτιώνει το κάτω κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή του χαμηλού παιχνιδιού. Αλλά ο Σίντερφελ, ο Σέγκελφελντ πώς το λένε, ήταν στο 1,5-2 μέτρα μακριά από τον έναν μπι. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε και τα μέτρια center back του, και αφού πήγε σε ευθεία με 4 και δεν έπαιξε με 3 stopper, ήταν ευάλωτος σε κάποια φορτώματα μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε φορ ο οποίος είναι καλός στην πρώτη εκτέλεση. Δηλαδή υπάρχει ένα συνδυασμό καλού φορ σε πρώτη εκτέλεση, αλλά όταν πάρει την μπάλα έξω από την περιοχή σε συμμετοχές είναι πολύ κακός ο Ελαραμπή, αν μπορούμε να δείξουμε και εκεί κάποιες φάσεις. Ο Ελαραμπή δηλαδή έξω από την περιοχή δεν είναι συμμετοχικός, δεν είναι καλός στη συμμετοχή, όμως μέσα στην περιοχή αν το πάρει καλά το έργο, το καλό το φόρτωμα, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα όταν δεν συνδυάζεται αυτό και με δύο μέτρους center back όπως είναι ο Πούγκουρας, βελτιωμένος μεν, αλλά ο μέτριος έως κακός Σέγκελφελντ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακριβά στόπερ, δεν έχει στόπερ τα οποία μπορούν να παίξουν καλά την ευθεία. Γενικά και έχει ένα πρόβλημα. Αντίθετα, ο Γιώχανσον με τον Ισούα είναι πάρα πολύ καλή στο ανασταλτικό κομμάτι. Παρατήρησα στον Παναθηναϊκό ότι ο Μπουζούκης είτε εξτρέμ παίξει είτε παίξει δεκάρι, είναι για κλωτσιές. Χρειάζεται να μπει σε ένα γυμναστήριο να γίνει περισσότερο άνδρας, να σηκώσει κιλά, να κάνει ταχυδυναμικά κάποια προγράμματα, όπως και ταχύτητες, όπως και να δυναμώσει τα πόδια του. Αν πάει έτσι μέχρι το τέλος, θα καταλήξει, όταν ο Παναθηναϊκός πάρει κάποιο μεγάλο μέτοχο, θα καταλήξει στην Τρίπολη, θα καταλήξει στον Ατρόμητο. Εκείνη η κατάληξη του Μπουζούκη. Η συμβουλή δική μου είναι ότι ο Μπουζούκης θα πρέπει να μπει στο γυμναστήριο. Θα πρέπει να μπει σε ταχύτητες, θα πρέπει να μπει σε δυνάμωση ποδιών, γιατί ταλέντο έχει, τεχνική έχει, αλλά αθλητικά είναι πάρα πολύ μέτριος έως κακός. Τον έχουμε βρει κάποια στοιχεία πώς εύκολα τον τρώει ο Τζιμίκας λάχανο και πώς όταν πάει και σαν δεκάρι, που υποτίθεται ότι φυσιολογικά είναι εκείνη η θέση του, είναι πάρα πολύ προβληματικός. Καλώς ο Γκατζηγιοβάνι περίμενα περισσότερα πάνω στον Ρομπάρ, ενώ ο Μακέδα είναι ένας φορ για να παίζει στην Τρίπολη, να παίζει στον Πανιόνιο. Δεν είναι, ας πούμε, και ο Καμπετζής που μπήκε αλλαγή, και ο Καμπετζής που μπήκε αλλαγή center for για τον Βελενικούς του Παναθηναϊκού. Δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός από αυτούς πολλά πράγματα. Έχει και εκεί μετριότητα ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ζαχίντ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο τράβηξε πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν έβγαλε μια κάθετη, δεν μπήκε μέσα στην περιοχή. Περιμένεις κάτι περισσότερο. Τώρα, εκείνο το οποίο είδαμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Ολυμπιακό, είναι ότι ο Σεμέδο είναι προβληματικός στον μεγάλο χώρο. Υπάρχουν κάποιες φάσεις όποιες χάνει τον αντίπαλο και είναι ανέκρηκτος, ενώ στους κλειστούς χώρους είναι πάρα πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Ο Ομάρ δείχνει ότι πρέπει να πάει με το Μάτος στη σύνταξη του ΙΚΑ. Πρέπει και οι δύο να πάρουν σύνταξη του ΙΚΑ και με τη χαμηλή σύνταξη, χωρίς τα επικουρικά. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, ο Μάτος να τον ξαναδούμε του χρόνου στο ποδόσφαιρο και τον Ομάρ, και ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Και επίσης να πλέξουμε το εγκόμιο του Τσιμίκα. Υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι όπου ο Τσιμίκας περνιέται σαν ένα πολύ μεγάλο αριστερό μπακ. Θέλω να το δω σε ευρωπαϊκό παιχνίδι με μεγαλύτερους αντιπάλους, ευρωπαϊκούς αντιπάλους. Αλλά στο χθεσινό παιχνίδι, τον Μπουζούκι και όποιος βγήκε από την πλευρά του, τον έκανε σκόνη, του ήπιε το αίμα. Και μάλιστα, όταν τον παίρνει ο αντίπαλος, ας πούμε, το σέρνει από την πλευρά προς τον άξονα,
τον ακολουθεί κατά πόδας, είναι Βεντούζα από πίσω και στην καλύτερη περίπτωση για τον αντίπαλο να πάρει ένα φάουλ. Όπως πήρε στο τελευταίο πεντάλεπτο ένα φάουλ από τον Τσιμίκα ο Μακέντα και χτυπήθηκε και θα γινόταν φάση εκεί. Είναι συγκλονιστικός αριστερός μπακ. Επιθετικά δεν έχει τόσα πολλά καλά στοιχεία όπως έχει ο Γιαννούλης. Αλλά εδώ, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τους δύο, ο Γιαννούλης είναι πολύ καλός επιθετικά, αμυντικά είναι άθλιος. Ενώ ένας είναι πολύ μέτριος επιθετικά, ο Τζιμίκας, ενώ αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Για τα πέναλτι θα πω ότι μου κάνει εντύπωση που δεν έδωσε κανένα από τα δύο, γιατί πήγε στο ΒΑΡ. Και θέλω να βγει ευθύνος ο Πουστόγερος ο Θεοδωρίδης, ο Κλαψιάρης ο Σαγιάρης, να μας πει εδώ πέρα τι γίνεται. Διότι γίνανε δύο πέναλτι. Αν έδινε το ένα και προηγεί ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να βάλει και τρίτο χαφ, θα βάλει και τρίτο στόπερ και να δυσκολέψει πολύ το έργο του Ολυμπιακού. Θα ήταν άλλο παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν μας έδειξε ότι μπορούσε να φάει ένα γκολ να τον ατρέψει, να του κάνει 2-1. Οπότε ευνοήθηκε εδώ ο Ολυμπιακός πάρα πολύ από το διαιτητή και θα πρέπει να σκάσει ο Χοντρός και να βάλει το χέρι στην τσέπη και να κάνει μεταγραφές. Όπως και ο Κοντός. Για να δούμε και εμείς οι ουδέτεροι καλύτερο ποδόσφαιρο και οι φίλαδες των ομάδων και τα οπαδόσκυλα των ομάδων, τις ομάδες τους να διεκδικούν με περισσότερες αξιώσεις το πρωτάθλημα. Κοίταξε, το πρώτο πέναλτι που είναι και κάρτα, χοντρή κάρτα, είναι επικίνδυνο παιχνίδι, δηλαδή στον χώρο του κέντρου, άμα γίνει αυτό μπορεί να του δώσει στην Αγγλία ή στην Ισπανία κόκκινη κάρτα κατευθείαν, έτσι. Ποια είναι η ιστορία όμως? Η ιστορία είναι ότι πάλι ο Παναθηναϊκός στον χώρο του κέντρου κερδίζει τον Ολυμπιακό στο πέναλτι. Δηλαδή η ιστορία είναι ότι γίνεται ένα πέναλτι το οποίο ξεκινάει από δυσλειτουργία του Ολυμπιακού ανασταλτική στον χώρο του άξονα και μια εύκολη μετάβαση της μπάλας στο κεντρικό άξονα του Ολυμπιακού. Είναι δηλαδή το πέναλτι ξεκινάει από την δυσλειτουργία τη μεσοαμυντική των χαφ του Ολυμπιακού. Η αδυναμία φέρνει το πέναλτι. Στο χθεσινό παιχνίδι έλειψε ο χαφ του Ολυμπιακού, ο Γιγέρμε. Ήταν χαρακτηριστική η απουσία του. Νομίζω αν υπήρχε εκεί πέρα με τον Καμαρά και τον Βαλμποενά και επιθετικά και αμυντικά θα έπαιρνε περισσότερα ο Ολυμπιακός. Ήταν μεγάλη απώλεια. Η μεγαλύτερη απώλεια του Ολυμπιακού ήταν αυτός ο κεντρικός χαφ, τον οποίο εγώ τον θεωρώ τον καλύτερο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Σα. Πολύ καλός τερματοφύλακας, με μικρή πτώση τα τελευταία μάτς. Χρειάστηκε 2-3 φορές. Καλός στις τοποθετήσεις του 8. Πάμε νούμερο 2. Δεξί μπακ, ο Μαρ. Ο Μαρ θα πάρει ένα 5 και θα πάρει τη βάση έτσι με επιείγεια. Μου θυμίζει τον Μάτος. Είναι τελειωμένος. Σε υψηλό επίπεδο. Δεν παίρνει τις overlap, τις μεγάλες και όλα αυτά. Και στο μαρκαρίσματα είναι μετριότατος και στο αν γίνει σέντρα από την άλλη μεριά του Τζιμίκα δεν μπορεί να γίνει και τρίτο σέντρα και δεν είναι και ψηλός. Σε μέδο. Άριστος ψηλά στο θεσινό παιχνίδι, 3-4 φορές τον ανοιχτό το χώρο του φύγανε. Είχε αδυναμία. 7. Ο Μπα. Προτιμώ τον Αβραάμ Παπαδόπουλο δίπλα στο Σεμέδο. Είναι πιο γρήγορος, πιο φρέσκος και λιγότερο λαθέρ. 6. Πάμε στο Τζιμίκα. Ο Τζιμίκας ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Μάρκαρε, πήρε Μαντουμπάν, έσβησε το Πουζούκι. Όταν βγήκε ο Μακέδα από εκεί έρθει και το Μακέδα, πήρε και κούρσες. Να του βάλω 9. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Μπουχαλάκης. Αργός, ανέκρυκτος, τσαπατσούλης, κρεμανταλάς. Θα σουτάρει πάνω στα σώματα. Δεν θα μπει κάθετα. Δεν θα κάνει pressing τον αντίπαλο. Θα έρθει στον αέρα, θα πηδήξει. 6. Ο Καμαρά μπήκε πολύ μέτρια στο παιχνίδι. Στη συνέχεια όμως άρχισε να παίρνει. Όταν στην κούραση του Παναθηναϊκού βγήκε μπροστά, πήρε πάλες, μοίρασε. Θα το βάλω 7. Το ίδιο θα βάλω και τον Βαλμποένα, ο οποίος μπήκε άσχημα στο παιχνίδι. Δικαιολογείται γιατί το παιδί δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Εξαναγκαστικά μπήκε. Έκανε κάποιες πάσεις, πήρε κάποιες κούρσες. 7. Και είναι και αυτός ο οποίος δίνει και την ασίστ στον γκολ. Οπότε μετράει και εκεί. Ο Ελαραμπή θα πάρει 7. Βάζει ένα φανταστικό γκολ. Από τα πολύ ωραία γκολ του πρωταθλήματος. Μη σου πω 8 να τον βάλω.
γιατί προσπάθησε να παίξει και έξω από την περιοχή με όχι ιδιαίτερη επιτυχία. Η εκτέλεση του δείχνει εκτέλεση και κάνουν σκόρερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ποντέσε, 7 για το δεύτερο του, για το πρώτο του ημίχρονο. Ο Λάζαρος παίρνει 8 και αν έβαζε τον γκολ θα παίρνει 9 και το βλέπω ότι είναι ένας από τους παίκτες που μπαίνει σε καλό τέμπο στον Ολυμπιακό και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους Ολυμπιακούς όταν ο Λάζαρος είναι διακριθέντας. Κύριε Μαρινάκη, Μασούρας 3 και πολύ του είναι. Ο Μπενζιά που μπήκε στην 3 και πολύ του είναι το Μασούρα, γιατί και στο ανασταλτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ κακός. Τα δύο μεγάλα, οι δύο μεγάλες φάσεις που γίνονται από τον Γιώχανσον αναδεικνύουν τη μετριότητά του, την κακότητά του στο παιχνίδι. Ο Μπενζιά κάτι πήγε να κάνει, παίρνει ένα εξάρι στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε τον Ολυμπιακό λίγο πιο 7. Επτά να τον βάλω τον Μπενζιά. Προσπάθησε, δεν είναι βέβαια ο παιχταράς, αλλά στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ακρογωνίος λίθος της απόδοσης του Ολυμπιακού στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι. Αυτά. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Διούδης. Κρύος τερματοφύλακας. Κρύος τερματοφύλακας. Καλός όμως. Δεν ανανεώνει στον Παναθηναϊκό. Καλά κάνει, γιατί θέλει να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Καλή χρονιά βγάζει. Δεν φταίει στον γκολ. Ήταν καλός κατά τα δοκάρια. Τον περιμένω καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Θα τον βάλω 7. Γιώχανσον. Είχε την ευκαιρία να γίνει ο ήρωας όταν έφυγε πολλές φορές στο πρώτο ημίχρονο και διαγώνια και πλάγια. Κράτησε καλά τον Μασούρα. Πήγε καλά με τον Βαλμποενά. Θα του βάλω 8. 7 θα βάλω τον Ινσούα. Ο οποίος έχει μια σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα. Χθες ήταν ψιλοκαλούτσικος. Είχε να αντιμετωπίσει και τον Ποντέσε, τον οποίο τον πήγε και αρκετά καλά. Πούγκουρας 5, Σέγκελφελτ 5. Φταίει στον κόλο Σέγκελφελτ. Ο Πούγκουρας παίρνει τη βάση. Να του βάλουμε 6 του Πούγκουρα. Του βάλουμε 6 του Πούγκουρα, γιατί είναι βελτιωμένος τα τελευταία 5-6 μάτς. Τουλάχιστον στο παιχνίδι χαμηλά. Είναι βελτιωμένος. Δόνης 7. Πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να κάνει τον γκολ στο σουτ. Πάτησε περιοχή, μάρκαρε. Όπως και ο Κουρμπέλης θα πάρει και αυτός 7, τουλάχιστον για το πρώτο ημίχρονο. Τώρα, Ζαχίντ 5. Πολύ λίγα πράγματα. Ο Μπέχου πήγε στη θέση του 5. Και αυτός. Ο Μπουζούκης παίρνει 2. Αναξεταστέως, μέτριος, αδύναμος, 45 κιλά, με θυροειδή από το ανάποδο που αδυνατίζεις, αδύνατα πόδια, τον εξαφάνισε ο Τζιμίγας για πλάκα και όταν τον πήρε δεκάρι, εκεί που περιμένουμε να δούμε τον Μπουζούκη στη θέση του, ήταν ακόμα πιο χειρότερος. Υπάρχουν 2-3 φάσεις, πρέπει να χτυπήσει ένα φάουλ, τη βγάζει την μπάλα πλάγιο, του γίνεται μια μπαλιά να σταθεί στο καρούμπαλο, να την προλάβει, να σουτάρει. Δεν την προλαβαίνει, που δείχνει ότι δεν είναι και πάρα πολύ γρήγορος στην έκρηξη. Έχει πολλά ακόμα να φτιάξει ο Μπουζούκης. Ο Μακέδα 7. Το παιδί τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Ο Χατζηγιοβάνης πήρε καλό βαθμό. Το βάλω 8 το Χατζηγιοβάνη. Περίμενα λίγο παραπάνω από αυτόν. Ο Περέα δεν έκανε τίποτα. Ο Χατζηγιοβάνης όμως χτύπησε τον Ομάρα από εκεί, έκανε καταστάσεις και νομίζω ότι είναι ένα ταλέντο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε. Γενικά ο Παναθηναϊκός μ' άρεσε. Δικαιούται ένα πέναλτι και ήταν άδικη η ήττα του. Οι ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, αλλά οι δύο φάσεις του διαιτητή δίνουν ότι ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε κατάφορα, αλλά δεν έχει φωνή ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει. Ο Αλαφούζος είναι για να κάνει δουλειές εκεί με το Μαρινάκι στα έξω από το ποδόσφαιρο. Γενικά δεν έχει φωνή ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει εφημερίδα ο Παναθηναϊκός να κλάψει, δεν έχει προοπτική μεγάλη. Οπότε τα δύο πέναλτι που γίνανε τα φώναξε μόνο ο Δόνης. Πάντως ήταν σφαγή του Παναθηναϊκού με πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά περιμένω πολύ περισσότερα από τους νέους παίκτες του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα από τον Μπουζούκη που είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Όταν τον πρώτο είδα, είπα ότι αυτός μπορεί να βγει ο νέος Δωμάζος, αλλά αυτός με το στυλάκι, το αδύναμο, το αδύνατο, το φουκαριάρικο, είναι σαν τα σκυλάκια, τα τσιάωμα που βλέπουν μπολτόκ και χαίζουν τα σκατά που βγάζουν, είναι πιο πολλά κιλά από όσο το ίδιο το σκυλάκι, να πούμε. Αυτός είναι ο Μπουζούκης, κύριε Μπουζούκη.
οφείλετε να βελτιωθείτε για να έχετε χώρο στο ποδόσφαιρο και να πάρετε και λεφτά. Αυτά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα.